στο Κλι Μπάκα από την Real Estates. Καλησπέρα σας, κύριε Μπάκα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, διάβαζα νωρίτερα ότι οι τιμές στα ακίνητα το περασμένο έτος διαμορφώθηκαν σημειώνοντας αύξηση 13,4 σε σύγκριση με πέρσι που είχε 11,9. Σε σύγκριση με πρόπερση που ήταν ακόμα λίγο, 11. Σε ένα δρόμο στο Βύρονα, συγγνώμη αυτό να πω μόνο, τρεις μονοκατοικίες του παρελθόντος οι οποίες σοπεδώθηκαν τώρα ταυτόχρονα σε χρόνο τετέ για να γίνουν να σηκωθούν πολυκατοικίες έτσι. Σου διαβάζω. Στον ίδιο δρόμο, σε απόσταση 300 μέτρων. Για να δώσω το λόγο στον άνθρωπο, μισό λεπτό να το βρω, το κράτησα ή έκανα την επιτυχία και δεν το κράτησα. Να το. Από μία φίλη μου στο Facebook, το κράτησα, το έκανα print screen. Τόσο αναζήτηση σπιτιού στη Θεσσαλονίκη. Ένα άτομο θα μείνει. Όχι, δύο. Σταθερή δουλειά έχετε. Ναι, ναι. Τι δουλειά κάνετε, μπλα 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 μπλα. Α, ελεύθερη επαγγελματίας. Σε αυτή την περίπτωση η ιδιοκτήτρια, μεσομεσή τι έγινε, θα χρειαστεί τα εκαθαριστικά 3 ετών και τις ενημερώτητές σας. Στην περίπτωση που δεν έχετε, μια βεβαίωση οφειλών αρκεί. Αυτά λέει η κοπέλα στο τηλέφωνο σήμερα για ένα διάρρη στην Ολυμπιάδος. Καλό Ζάναξ, σας εύχομαι. Πάλι καλά που δεν ζήτησαν τίποτα εγγύησης. Χριστός και Παναγία. Κύριε Μπάκα, τι γίνεται? Τι γίνεται? Όσον αφορά τις ζητούμενες τιμές πώλησης, να γνωρίζετε, το 2017 έως το Δεκέμβριο του 2023 έχουμε μια αύξηση ζητούμενων τιμών πώλησης στα νεότυπα ακίνητα στο νομό Αττικής που αγγίζει κατά το 71,1%. Παράλληλα, όσον αφορά τα ενίκια, αυτή τη στιγμή βλέπουμε αυξήσεις που αγγίζουν το 63% στα ακίνητα τα οποία είναι κατάλληλα για νέους ανθρώπους ως 50 τετραγωνικά μέτρα και το 50% περίπου στα ακίνητα που είναι κατάλληλα για οικογένειες. Ανεξαρτήτως έτους ανέγερσης, κύριε Μπάκα. Ανεξαρτήτως έτους ανέγερσης. Δηλαδή, καταγράφουμε αυξήσεις ακόμα και 53% το 2017 ως και σήμερα στα κίνητα που είναι κατάλληλα για οικογένειες. Όσον αφορά αυτό που η κυρία Γιάμαλη, για τα αιτήματα ουσιαστικά, για τα έγγραφα που ζήτησε η ιδιοκτήτρια του ακινήτου ως δικαιολογητικά για την ενοικιάστρια, εγώ θα σας αναφέρω ότι αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Πλέον βλέπουν πάρα πολλούς ιδιοκτήτες να ζητούν ακόμα και το Ε9 του ενοικιαστή για να δουν πραγματικά αν αυτός ο ενοικιαστής δεν καταβάλει τα μισθώματα, τις υποχρεώσεις του, πού μπορούν να κινηθούν για να μπορούν να εισπράξουν τις οφειλές. Ταυτόχρονα, όσο αφορά τις φορολογικές δηλώσεις, θα σας αναφέρω. Σε λίγο θα ζητάνε εκτογραφία θόρακου. Αυτό και το πρωτότοκό μας. Ακόμα και όσον αφορά τις δεκαθαριστικά, είναι κάτι το οποίο πλέον είναι σύνηθες. Ενώ πάρα πολλοί ζητούν πλέον και την καταβολή ακόμα και 6 μηνών. Ο καλύτερος αυτή τη στιγμή ενοικιαστής για έναν ιδιοκτήτη ακινήτου είναι κατά κύριο λόγο οι δημόσιοι υπάλληλοι. Δηλαδή, εγώ έχω παραδείγματα να σας αναφέρω για μια καστονιέρα στον Νέο Κόσμο, που ήταν στη τάξη 350 ευρώ, όπου ο ιδιοκτήτης του ακινήτου για ένα ισόγειο διαμέρισμα 22 τετραγωνικά μέτρα ζητούσε μόνο δημόσιο υπάλληλο ή ένστολο. Δηλαδή, θα είσαι αστυνομικός ή πυροσβέστης. Στη σταθερότητα, άμα είσαι ιδιωτικός υπάλληλος, τα λέγαμε. Αν είσαι ελεύθερος επαγγελματίας, με τίποτα. Δηλαδή, ελεύθερος επαγγελματίας πλέον για να βρει ένα κίνητο αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολα πράγματα. Ιδιότητα αντιλαμβάνεσαι ότι είναι παράλογο κάποιο να σου ζητάει αυτή τη στιγμή τα καθαριστικά 3 ετών και να σου ζητάει φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερώτητες. Αυτό δεν προκύπτει από πουθενά. Το να σου ζητήσει μια σχετική επιστολή από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη ότι δεν είχε οφειλές, το αντιλαμβάνομαι απόλυτα ή δεν έχει ιστορία στο ακίνητο. Όμως να σου ζητάει αυτή τη στιγμή προσωπικά έγγραφα. Του περιουσιακά στοιχεία του Ε9 να σου ζητάει αυτή τη στιγμή καθαριστικά σημειώματα, αντιλαμβάνομαι ότι το θέμα αυτό δεν ξεφύγει. Δηλαδή, είναι παράλογο κάποιο να σου ζητάει το καθαριστικό σου για να μπορεί να μισθώσει ένα σπίτι. Αυτό είναι θέμα τη εφορία. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αν πιστεύει ένα σπίτι των 1.000 ευρώ το μήνα και τα εισοδήματά σου είναι 800 ευρώ το μήνα, αυτό είναι θέμα τη εφορία και όχι του ιδιοκτήτη. Για σου λέει, άμα θέλει, άμα δεν θέλει, πήγαινε παρακάτω. Κύριε Παγάνη, αυτή είναι η μεγάλη δυσκολία. Ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει πολύ μικρή διαθεσιμότητα κινήτων. Τα διαθέσιμα προσενοικία σπίτια πραγματικά είναι λιγοστά. Και καταγράφουμε ραγδαίες αυξήσεις μέρα με την ημέρα. Ξέρετε, πλέον είναι κοινή παραδοχή όλων μας ότι διατρέχουμε πλέον μια εποχή βαθιά στεγαστική κρίση. Δεν είναι κάτι πλέον που το συζητάμε τόσο πολύ απλά και λέμε να αυξήσουν τα ενίκια. Αυξήθηκαν τα ενίκια σε μια εποχή βαθιά στεγαστική κρίση. Μια εποχή όπου ένα στου δύο Έλληνες αυτή τη στιγμή οφείλουν τη δόση στεγαστικού δανείου, είτε οφείλουν το ενίκιο τη, είτε οφείλουν λογαριασμού ΔΕΚΟ. Είμαστε πρωταθλητές στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή σε ποσοστό 45,5%, όταν η δεύτερη χώρα είναι η Βουλγαρία με 19,9%. Έτσι. Είμαστε η χώρα αυτή τη στιγμή που έχουμε το 5ο χαμηλότερο διαθέσιμο εισόδημα, 9.520 ευρώ το χρόνο. Και αυτή τη στιγμή το κοστολόγιο για νοικιάσει ένα σπίτι αγγίζει περίπου το σύνολο καλού μισθού όταν αφορά εκείνο κατάλληλο για οικογένεια.
και το 60% εισοδήματος αν αφορά κίνητο για νέους ανθρώπους. Έχω μπει στη γνωστή πλατφόρμα, κύριε Μπάκα, και κοιτάζω εδώ διαμέρισμα. Ναι. 29 τετραγωνικά, στούντιο, έτσι, ένα δωμάτιο είναι. Είναι ημιυπόγειο, πόσα θέλει, Γιώργο μου? Τίποτα, μόνο 350 ευρώ, ευκαιρία. Έτος κατασκευής είναι και καινούριο, το 65. Μια χαρά ήταν τότε. Ωραίοτατο. Είναι μία τρύπα. Για να δω. Είναι μία τρύπα. Να το, πορτούλα. Χάρμα οφθαλμών. Κουζινάκι, ένα γάμα. Ναι. Καναπές, κρεβάτι που κοιμούνται. Στον καναπέ κοιμούνται. Νομίζω ότι είναι υπόγειο, Είναι μη υπόγειο, ναι. Υπόγειο, ναι. Για υπόγειο το κόβω, βέβαια. Ναι, κανονικό υπόγειο, ναι. Μάλλον θα κοιμάται στον καναπέ ο άνθρωπος. Α, αυτό είναι το κρεβάτι. Να το. Το βρήκαμε. Το κρεβάτι είναι αυτό το γνωστό σιδερένιο κρεβάτι, το οποίο το έχουν κάνει πι με τον καναπέ. Ανετότατο. Καταπληκτικό. Πού θα βάλει τα ρούχα του? Εδώ, στη ραφιερούλα. Δεν ανοίγει το παράθυρο, γιατί αν ανοίξει το παράθυρο μπορεί να πούνε τίποτα άλλα πράγματα ο μέσα Χριστός από εκεί. Και η Παναγία. Ναι, μια χαρά. Εξαιρετικό. Μεγάλη ευκαιρία. Ξέρετε, είναι το εξή. Ναι. Μου έκανε εντύπωση ότι πλέον, ας πούμε, ένα παράδειγμα εχθέ. Ναι. Χθε βρισκόμουν στην Κυψέλη, στην πατέρα τη Κυψέλη. Και ένα παιδί που εργάζεται στο περίπτερο αυτή τη στιγμή, και πήγα αυτή τη στιγμή να ψήνω το περίπτερο, μου ερώτησε, μου λέει: έχω βρει ένα σπίτι στα Εξάρχεια, το δίνουν 9.000 ευρώ το χρόνο. Να το πάρω για Airbnb. Τι μου λέτε εσείς? Δηλαδή, όταν αυτή τη στιγμή στο συγκεκριμένο κλάδο όλοι σκέφτονται πώς μπορούν να δημιουργήσουν υπερκέρδη με τη δυνατότητα που αυτή τη στιγμή υπάρχει με τις ταχυφόρες μισθώσεις, με τη λογική ότι πλέον είναι πάρα πολύ εύκολο, τα ενίκια είναι πάρα πολύ ψηλά, αντιλαμβάνονται στην αγορά κάτι δεν πάει καλά. Εμένα μου θυμίζει λίγο την εποχή του χρηματιστηρίου. Που πήγαινε στο καφενείο, τώρα στο καφενείο γνωρίζανε ποια μετοχή ανεβαίνει. Limit up, limit down. Πούλα! Εγώ μία πληροφορία. Ποιοι επαγγελματίες είναι αυτοί? Πήγαινε, παίξτε όλα. Είχαν κλείσει τις εταιρείες τους και δουλεύαν στο χρηματιστήριο αποκλειστικά, αγοράζαν μετοχές πέρα με την ημέρα. Δηλαδή, και εγώ μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση πλέον στο συγκεκριμένο κλάδο. Ασχολούνται οι πάντες στο συγκεκριμένο κλάδο και ακόμα και διαφορετικές απόψεις στο συγκεκριμένο κλάδο και δημιουργούν και προβλήματα πολύ σε ένα κλάδο που έχει σχέση με την εγχώρια χρηματαγορά. Σήμερα στην εγχώρια χρηματαγορά. Αυτό που καταγράφουμε είναι μια ραγδαία αύξηση του τμήμα τιμών πώλησης, μια ραγδαία αύξηση του τμήμα τιμών ενοικίασης που δεν συνάδουν με τα εισοδήματα των πολιτών. Οπότε αντιλαμβάνεστε όλοι ότι κάποια στιγμή θα υπάρξει μια διόρθωση και ευελπιστούμε αυτή τη διόρθωση να μην είναι τόσο πολύ άμεση όσο περιμένουν οι ξένοι. Τι ναι. Να είναι ή να μην είναι. Χάσαμε. Έπεσε. Εύχομαι, όχι, να μην είναι, λέω, εύχομαι να μην είναι αυτή η διόρθωση τόσο άμεση όσο αυτή τη στιγμή καταγράφουν οι ξενίκοι, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί αυτή τη στιγμή επενδυτές που έχουν στοχεύσει την περιοχή του Πειραιά με στόχο την Golden Visa. Είδαμε και την περίπτωση του Αλίμου σε Κυριακάτικη Εφημερίδα που έχει μετατραπεί σε Chinatown ακριβώς λόγω της Golden Visa και αλλάζει όλος ο χαρακτήρας της περιοχής. Έχει αλλάξει όλος ο χαρακτήρας της περιοχής των νοτιών προαστίων, κυρία Γιάμαλ. Δεν έχει αλλάξει μόνο ο χαρακτήρας του Αλίμου. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, ακόμα και στη Νέα Σμύρνη, στο παλιό Φάλιρο, αν κοιμηθείτε στην Γλυφάδα. Βλέπω ότι είναι τελείως διαφορετική πλέον η εικόνα της περιοχής σχέση με μια πενταετία, εξαετία πιο πριν. Γενικότερα, στις περιοχές που υπήρξε έντονο επιδοτικό ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές, είδαμε να αλλάζουν οι περιοχές εντελώς. Εγώ θα σας αναφέρω ότι το 60% περίπου των επενδυτών με στόχευση στην Golden Visa ήταν Κινέζοι. Το 60%. Ελάχιστοι είναι οι Τούρκοι, που είναι 6,4%, οι Λιβανέζοι 5,1%, οι Ιρανοί 3,2%, από το Ηνωμένο Βασίλειο μόλις το 3,2%. Και μετά συζητάμε για 1,6-2,3% που είναι από το Ισραήλ και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γενικότερα βλέπουμε ότι το πρόγραμμα της Golden Visa στόχευσε κατά 60% αποκλειστικά σε επενδυτές τρίτων χωρών και ιδιαίτερα Κινέζους. Έχουμε συνολικά αυτή τη στιγμή στη χώρα μας 23.137 αιτήματα χορήγησης Golden Visa από την έναρξη του προγράμματος έως και σήμερα. Και δυστυχώς το πρόγραμμα της Golden Visa δεν έχει λειτουργήσει σε εθνικό επίπεδο. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο στόχευσε αποκλειστικά στα προάστια του νομού Αττικής, στα νότια και στο κέντρο της Αθήνας, διαμορφώνοντας ουσιαστικά αυξητικά τις ζητούμενες τιμές. Την κάναμε τώρα. Πολλές φορές. Γεμίσαμε. Και σε πολλές φορές, ξέρετε κάτι. Ουσιαστικά είδαμε να υπάρχουν και προβλήματα με το πρόγραμμα της Golden Visa, διότι έχουν γίνει μηνύσεις από τους επενδυτές σε ανθρώπους του συστήματος αγοράς, σε πολιτές των ακινήτων, ακόμα για εξέπλωμα από χρήματος. Υπάρχουν περιπτώσεις αυτή τη στιγμή που τις εξετάσεις δικαιοσύνη από το 2017-2018 δεν κάνω λάθος. Έχει εδώ μια ευκαιρία η Αναστασία που είχε βγει. Ναι, καταπληκτικό. Μισό λεπτό να διαβάσω το μήνυμα της Κατερίνας. Λέει καλησπέρα από Άνω Πατήσια. Το Facebook έπεσε η τιμή, όχι. Κύριε Blogger, ρωτάνε λέει και τι νούμερο παπούτσι φοράνε. Λοιπόν, απόσπασμα ποινικού Μητρώου. Όχι. Ευκαιρία, φίλες και φίλοι. Ευκαιρία μεγάλη, ακούστε. Πέμπτος όροφος. Έτος κατασκευής 2000. Τρία υπνοδωμάτια, δύο μπάνια, 140 τετραγωνικά. Πολύ καλά μέχρι τώρα μας τα λες.
Πόσο ζητάνε το μήνα, λέτε. Είναι επιπλωμένο, όχι κάτι φοβερό. Ναι. 2.900. Τίποτα, ευκαιρία. Το μήνα. Δέχω. 2.900. Ούτε καν 3.000. Ποιος μπορεί να δώσει 2.900 ευρώ το μήνα μόνο το ενίκιο. Παγκράτη. Είναι όμορφο το σπίτι, δεν είναι κάτι φοβερό. Ωραίο είναι, ρε παιδί μου. Έχει και ωραία θέα. Ναι, πανοραμική. Και το μπάνιο καινούριο και τα δωμάτια πλακάκια. Ναι, ανακαινισμένο είναι και επαναλαμβάνω, ωραία επιπλώμα. 2.900, ρε Γιώργο. Ούτε καν 3.000, ευκαιρία, φύγαμε. Το νεφρό μου να δίνω κάθε μήνα. Δεν μπορώ να βγάλω άλλο. 2.900. Ευκαιρία μεγάλη. Πού μένετε, Παγκράτη. Σαν να λέμε η λύση απαιδεία. Τι, οχριά το Σανζελιζέ. Οχριά, Βερσαλίες. Έχουμε ένα σωρό ωραία πράγματα εμείς εκεί. Έχουμε το άλλο Παγκρατή. Έχω κι άλλο, πιο ακριβό ακόμα. Κάτσε, μπάκα. Τρίτος όροφος, τρία υπνοδωμάτια, δύο μπάνια. Ευρύχωρο διαμέρισμα, αυτό είναι μεγάλο. 224 τετραγωνικά. Μόνο 4.500. Μόνο 4. Μεγάλη ευκαιρία, ούτε καν 5. Αυτό είναι και δεν είναι επιπλωμένο. 4.500 ευρώ ενίκιο. Πόσα χρήματα πρέπει αυτή τη στιγμή να έχει έσοδο το μήνα για να μπορεί να θέσει 4.500 ευρώ το μήνα? 10.000. 10, 15. 15.000. Δηλαδή, ένα ψωλίκο άνθρωπο θα δαπανίσει περίπου 30% του. Ναι. Δεστε ωραία. Έχει πολύ ωραία βεράντα. Ωραία βεράντα. Μεγάλη. Ταράτσα. Α, εδώ θα σε πιάνει το λιοπύρι. Τέλειο. Και είναι ευκαιρία, 4.500 τίποτα. Γιώργο μου, θα με πα. Φύγαμε. Θε να συγκατοικήσουμε. Τελειώσαμε από εδώ, φύγαμε να το κλείσουμε. Πόσα θα θέλει μπροστά αυτό? Κάνα δύο χρόνια. Θα πρέπει να πουλήσετε το σπίτι στο χωριό, κύριε Παγάνη, για να μπορέσετε να δώσετε την υποκαταβολή. Ή μόνο το σπίτι. Θα πρέπει να πουλήσω όλο το χωριό. Αχ, Θεέ μου, τι δράμα. Στα 400 οι τρύπες, στα μεγάλα σπίτια, στα 2.500. Πολύ καλά πάει αυτό, πάρα πολύ καλά. Καλά, καλά πάει. Εξαιρετικά νομίζω. Κύριε Μπάκα μου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Επίσης, γεια σας. Γεια σας, γεια. Καλέ.